ποια τα σημεία της ελεύσεως του Αντιχρίστου και της Δευτέρας Παρουσίας και ποιοι θα πλανηθούν του Αγίου Ιγναντίου Μπρατσιανίνοφ, ενός μεγάλου νηπτικού Ρώσου του 19ου αιώνος, 1807-1867. Ας το προσέξουμε. Οι σαρκικοί άνθρωποι έχουν προσκοληθεί με όλη τους την ψυχή στα εγκόσμια. Το όνομα του Θεού τον γνωρίζουν επιφανειακά, όπως τον δέχτηκαν στα σχολεία, δηλαδή έμαθαν το γράμμα του μόνο. Το πνεύμα του νόμου του Θεού δεν το γνωρίζουν, τους είναι τελείως ξένο στην καρδιά, στη ζωή και στις πράξεις τους. Τέτοιοι είναι και οι Φαρισαίοι που ρώτησαν τον Κύριο. Πότε έρχεται η Βασιλεία του Θεού, Λουκά Ι.Ζ. 20. Η ερώτηση αυτή δεν έγινε με καθαρή καρδιά. Δεν διατυπώθηκε με καλό σκοπό. Έγινε από περιέργεια για να δουν τι θα τους απαντήσει ο Χριστός και μετά να κριτικάρουν την απάντησή του. Οι πονηροί και πανούργοι Φαρισαίοι πίστευαν πως ο Κύριος θα τους έδινε κάποια ευκαιρία για να τον κατηγορήσουν. Μέσα τους είχαν σχηματίσει άλλη αντίληψη για το Μεσσία. Εκείνοι τον περίμεναν μεγαλοπρεπή και κυρίαρχο, όχι ένα φτωχό και ταπεινό άνθρωπο που δεν είχε που την κεφαλή κλείνει, Ματθαίου Ι. 20. Έτσι του έκαναν την ερώτηση αυτή για να τον παγιδεύσουν. Ο Κύριος έδωσε κάποια απάντηση που ταιριάζει σε κάθε σαρκικό άνθρωπο. Απευθύνεται σε όλους εκείνους που είναι προσκολλημένοι στα εγκόσμια και αμαρτωλή ζωή τους κινείται ανάμεσα στις ατελείωτες κοσμικές μέρημνες και υλικές απολαύσεις. Απάντησε ο Θεάνθρωπος στους Φαρισαίους. Ούκ έρχεται η Βασιλεία του Θεού με τα παρατηρήσεως. Δηλαδή η Βασιλεία του Θεού δεν θα έρθει με κάποιο τρόπο που θα την δουν τα σαρκικά μάτια. Ουδέ ερούσιν, ουδέ ιδού όδε ή ιδού εκεί. Ιδού γάρι Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Λουκά Ι.Ζ. 20-21. Αυτό σημαίνει πως ο άνθρωπος πρέπει να εγκαταλείψει τη σαρκική και αμαρτωλή ζωή, να μετανοήσει, να ζήσει σύμφωνα με τις ευαγγελικές εντολές, να καθαρίσει και να ευπρεπίσει το ναό της ψυχής του. Όταν περάσει με επιτυχία από τη διαδικασία αυτή το Άγιον Πνεύμα, επισκιάζει την ψυχή και ολοκληρώνει την κάθαρση και το στολισμό της. Και όταν διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο ο ναός του Θεού, ο ίδιος ο Θεός κατεβαίνει σε αυτόν και καθιστά εκεί την πνευματική και αόρατη πλην απόλυτα αισθητή και αναγνωρίσιμη βασιλεία του. Εκείνος που δέχτηκε μέσα του τη βασιλεία του Θεού αποκτά ελπίδα και βεβαιότητα για την δεύτερη έλευση του Χριστού. Αυτός μπορεί να αναγνωρίσει και να αποφύγει τον Αντίχριστο ή και να τον αποκρούσει. Αυτός έχει ως οδηγό του το Άγιον Πνεύμα που διδάσκει τον πιστό και να οδηγεί εις πάσαν την αλήθεια. Ιωάννη Ι. Σιγμα Ταφ 13. Το Άγιον Πνεύμα δεν τον αφήνει να απατηθεί από κάποιο ψέμα που για να γίνει πιστευτό είναι καλυμμένο με ψήγματα αλήθειας. Όποιος δεν δέχτηκε μέσα του τη Βασιλεία του Θεού δεν μπορεί να αναγνωρίσει τον Αντίχριστο. Ανεπίγνωστο θα γίνει σίγουρα ο παδός του. Δεν θα μπορέσει να καταλάβει το τέλος του κόσμου που πλησιάζει και την επερχόμενη φοβερή δεύτερη έλευση του Χριστού. Θα βρεθεί τελείως απροετοίμαστος. Εκείνοι που έχουν δοσμένο το νου τους στα εγκόσμια πράγματα δεν θα καταλάβουν πως έρχεται ο Αντίχριστος λόγω της προσκόλλησής τους στις κοσμικές μέρημνες, τις απολαύσεις και τις ειδονές. Ακόμα και αν ακούσουν το λόγο του Θεού για την έλευση του Αντιχρίστου και για τη δευτέρα παρουσία του Κυρίου, δεν θα τον πιστέψουν, αλλά θα κατηγορήσουν και περιφρονήσουν εκείνον που τον κήρυξε. Πολύ σωστά έκανε κάποιος Άγιος Μοναχός που μιλώντας για τον Αντίχριστο είπε: «Πολλοί θα πλανηθούν, θα πιστέψουν στον Αντίχριστο, θα τον προσκυνήσουν και θα αρχίσουν να τον δοξάζουν σαν Θεό παντοδύναμο. Αυτοί όμως που έχουν ορθή πίστη και γνώση του Θεού και έχουν πάντα το Θεό μέσα τους και οι καρδιές τους είναι φωτισμένες, δεν θα τον προσκυνήσουν. Οι μοναχοί της Μονής Ολόφσκη αναφέρουν ότι όσοι ο Ζωσιμάς, όταν τον ρώτησαν οι μαθητές του
πώς θα αναγνωρίσουν τον Αντίχριστο όταν έρθει, είπε. Όταν ακούσετε πως ο Χριστός ήρθε στη γη ή έρχεται, να ξέρετε πως αυτός θα είναι ο Αντίχριστος. Είναι η πιο πλήρης και ακριβή απάντηση. Ο κόσμος δεν θα αναγνωρίσει τον Αντίχριστο. Θα τον δεχθεί και θα τον αναγνωρίσει ως Χριστό. Έτσι, όταν θα διαδοθεί και επικρατήσει η φήμη πως έρχεται ο Μεσσίας Χριστός, αυτή θα είναι μία ασφαλής ένδειξη πως ο Αντίχριστος εμφανίστηκε και ξεκίνησε το έργο για το οποίο έχει προοριστεί με παραχώρηση του Θεού. Η απάντηση του Οσίου Ζωσιμά βασίζεται στα λόγια του ιδίου του Χριστού, ο οποίος για να εξοικειώσει τους μαθητές του με τα σημεία που θα αναγγείλουν τη δεύτερη έλευσή του, είπε «Τότε, εάν τίσι μην είπει ιδού, όδε ο Χριστός ή όδε μην πιστεύσετε, εγερθίσονται γάρ ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτε και δώσου σε σημεία μεγάλα και τέρατα, ώστε πλανήσε οι δυνατόν και τους εκλεκτούς. Ιδού προήρηκα ημίν, εάν ουν ύποσιν ημίν, ιδού εν τη ερήμο εστί, μη εξέλθητη, ιδού εν τη ταμείς, μη πιστεύσετε. Ως περγάρια στραπή εξέρχεται από Ανατολών και φαίνεται έως δυσμόν, ούτως έστε και η παρουσία του Υιού του Ανθρώπου». Ματθαίου Καπαδέλτα 23-27. Οι άνθρωποι πλανεμένοι από τα ψευδοθαύματα των οργάνων του Αντιχρίστου δεν θα μπορέσουν να μεταδώσουν στους άλλους την αληθινή είδηση της δεύτερης έλευσης του Υιού του Θεού, ο οποίος θα έρθει ξαφνικά όπως αρμόζει στην παντοδυναμία του και θα εμφανιστεί την ίδια στιγμή σε όλους τους ανθρώπους. Αφού ο παντοδύναμος Θεός δημιούργησε τη γη και όλο τον κόσμο εκ του μηδενός με μόνη την παντοδύναμη και πανσοφή εντολή του, έτσι με την παντοδυναμία και την πανσοφία του μπορεί να εμφανιστεί ταυτόχρονα μπροστά σε όλη την ανθρωπότητα με έναν τρόπο ανεξήγητο για τους σοφούς του κόσμου. Ο Κύριος θα έρθει από τον ουρανό, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που οι Άγιοι Απόστολοι τον είδαν να ανέρχεται στον ουρανό. Θα έρθει τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Με δόξα και δύναμη, κανένας να μην τον περιμένει να έρχεται από τη γη. Όλοι να τον περιμένουν από τον ουρανό, όπως μας διαβεβαίωσε ο ίδιος. Ο Κύριος εξηγεί στους μαθητές του ότι σημείο που θα προδιαγράφει το τέλος του κόσμου και τη δεύτερη έλευσή του θα είναι η μεγάλη υλική ευημερία και πρόοδος. Οι άνθρωποι θα ξεχάσουν τον Θεό, τον ουρανό και την αιωνιότητα. Θα στρέψουν όλοι τους την προσοχή στη γη σαν να πρόκειται να ζήσουν αιώνια. Αυτή θα είναι η πλάνη τους. Δεν θα σκέπτονται πως στη γη είμαστε απλοί οδηπόροι για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα και πως είμαστε φτιαγμένοι για την αιωνιότητα και ότι γι' αυτό το λόγο ακριβώς η φροντίδα μας για τα εγκόσμια πρέπει να περιοριστεί στα πιο αναγκαία και κύρια για την πρώτη στη μέρημνά μας πρέπει να είναι η αιωνιότητα. Αν και η τάση της εγκοσμιότητας είναι αυτονόητα, παράτολμη και αλόγιστη, όμως θα επικρατήσει στη γη και θα εκπληρωθεί η Θεία Προφητεία. Η εκπλήρωσή της έχει ήδη κάνει την εμφάνισή της και τα σημεία της είναι ολοφάνερα και θα χρησιμεύσει σαν μια καθαρή απόδειξη της αλήθειας του Λόγου του Θεού που διακήρυξε. Και καθώς εγένετο εν τες ημέρες του Νόε, ούτως έστε και εν τες ημέρες του Υιού του Ανθρώπου, ίστιον έπινον εγάμουν εξεγαμίζοντο, άχρης ημέρας εισήλθε Νόε εις την Κιβωτών και ήλθεν ο κατακλυσμός και απόλυσεν πάντας. Ομοίως ως εγένετο εν τες ημέρες Λότ, ίστιον έπινον ηγόραζον επόλουν εφύτευον οκοδόμου. Λουκά Γιώτα Ζήτα 26-28. Οι ημέρες του Υιού του Ανθρώπου υποδηλώνουν το χρόνο που θα προηγηθεί της Δευτέρας Παρουσίας του και θα συμπληρωθεί με αυτήν. Η Αγία Γραφή λέει πως οι σύγχρονοι του Νόε και οι συμπολίτες του Λότ είχαν επιδοθεί σε άκρα ακολασία. Η ακολασία προκαλείται όταν ο άνθρωπος απομακρύνεται από τον Θεό και προσπαθεί αποκλειστικά να αποκτήσει τα επίγεια αγαθά και να προκόψει σωματικά. Τι χρόνο μπορεί να διαθέτει για να σκεφτεί τον Θεό και να επιμεληθεί τη σωτηρία του εκείνος που αποκλειστικά και αδιάφορα